Σε σοκ οι Ουκρανοί. Η αεράμινά μας δεν φτάνει να καλύψει όλη την χώρα. Βρισκόμαστε σε κίνδυνο, λέει το Κίεβο. Τα μέσα αεράμινας σε υπηρεσία με τον Ουκρανικό στρατό λοιπόν δεν είναι αρκετά για να προστατεύσουν ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Αυτή η δήλωση έγινε από τον εκπρόσωπο της διοίκησης της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, τον Γιούρι Γνάτ. Βρισκόμαστε σε τέτοια θέση που δεν μπορούμε να καλύψουμε σήμερα όλη την επικράτεια της χώρας με τα διαθέσιμα συστήματα αεράμινάς μας. Τα δυτικά συστήματα Patriot έρχονται, αλλά τόσο τα SU-300 όσο και τα BAC δεν είναι ανθεκτικά, σημείωσε ο Γνάτ. Σύμφωνα με τον Ουκρανό επίσημο, ο Ουκρανικός στρατός αντικαθιστά σήμερα σταδιακά τα αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα σοβιετικής προέλευσης και προσαρμόζεται στην πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου. Η Ουκρανία χρειάζεται να αυξήσει την δυναμική της στο τομέα της άμυνας, αφού εναντίον τους χρησιμοποιούνται κάποια από τα πιο σύγχρονα όπλα του κόσμου, πρόσθεσε ο Ιγνάτ. Με βάση αυτές τις αναφορές, οι Ουκρανικές αρχές ζητούν συνεχώς δυτικής παραγωγής μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία θα αναλάβουν ρόλους αεράμινας, αποκρούοντας όλων των ειδών ρωσικά πυρομαχικά εναέριας εκτόξευσης. Από κατευθυνόμενους πυράβλους έως βόμβες χωρίς πλοήγηση, οι οποίες δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στις υποδομές της χώρας. Όπως και να έχει όμως, η Δύση και το ΝΑΤΟ φαίνονται μέχρι στιγμή κάθετοι σε μια απόφαση που εμπλέκει προηγμένα αεροσκάφη μάχης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.